Χαίρετε. Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης για όσους βρισκόμαστε στην καραντίνα και μένουμε σπίτι. Προτάσεις δημιουργικότητας στην καραντίνα. Με βάση ένα mail που μας έστειλε ένας φίλος στο κανάλι. Θέκλα μου, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσω δημιουργικά την καραντίνα, που λογικά θα πάρει καιρό, σκέφτηκα να κάνω ένα πλάνο διαχείρισης χρόνου που ήδη εφαρμόζω και θα ήθελα να μοιραστώ. Σε ευχαριστούμε. Αρχικά έχω καταγράψει σε λίστα τα θέματα με τα οποία με ενδιαφέρει να καταπιαστώ. Δεν βάζω πολλά, νομίζω 5 έω 6 είναι αρκετά. Και έχοντα το κινητό δίπλα, βάζω αντίστροφη μέτρηση μια ώρα για το καθένα. Στα κινητά μα μπορεί κάποιο να βάλει χρονόμετρο αντίστροφα, δηλαδή να το ορίσει το κινητό του να το χτυπήσει σε μια ώρα έναν ήχο που να του σημάνει ότι τελείωσε μια ώρα. Για παράδειγμα, έχω βάλει διάβασμα είναι φοιτητή, νομίζω, ο φίλο. Μία ώρα διάβασμα. Είτε βιβλίων που έχουν σχέση με τι σπουδέ μα, τι εξετάσει μα, όσοι είμαστε φοιτητέ ή μαθητέ, είτε βιβλίων που θέλουμε να διαβάσουμε, όσοι είμαστε άνθρωποι που διαβάζουμε. Tutorial ενό προγράμματο. Ε, υποθέτω εννοεί προγράμματο software στον υπολογιστή. Υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο και ειδικά στην πλατφόρμα που βρισκόμαστε στο YouTube ένα σωρό βίντεο- tutorials Βίντεο που σε διδάσκουν πώ να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, διάφορα προγράμματα στον υπολογιστή. Πώ να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ένα movie editor. Πώ να χρησιμοποιεί ένα λογισμικό για να επεξεργάζεσαι μια ταινία. Ε, μια ταινία ηλεκτρονικά, ένα βίντεο. Υπάρχουν tutorial που σε βοηθούν πώ να μάθει ε, να περιποιήσει τον κήπο σου. Υπάρχουν video tutorial, δηλαδή βίντεο που είναι σαν μαθήματα. Σε βοηθούμε να μάθει μακιγιά ή πως να μάθει να κάνει πλεκτά με το βελονάκι. Εγώ αυτό το έχω κάνει πριν τρία χρόνια χωρί tutorial, γι' αυτό είναι έτσι. Ό,τι να είναι από την πόλη, έρχομαι και στην μορφή κανένα, αλλά αυτό μπορεί να πει. Θα κάνω μία ώρα βελονάκι. Ε, training. Training σημαίνει να βάλει το κινητό σου στο YouTube. Έχει βιντεάκια για ασκήσει στο σπίτι, να βάλει το βιντεάκι, να βάλει και την αναλογή μουσική και να κάνεις ασκήσεις στο σπίτι. Έχω δυο στο σπίτι που τα κάνουν αυτά, τον σύζυγο και τον ιό. Ο οποίο ιό μάλιστα δεν βάζει μόνο το application, την εφαρμογή στο κινητό που του δείχνει τις ασκήσεις, βάζει και τη μουσική και τη μουσική τη συγκεκριμένη η οποία είναι πολύ ανεβαστική σε σημείο που περνάω εγώ από δίπλα του δρόμου που κάνει ασκήσεις και μου έρχεται να κάνω και εγώ ασκήσεις που είμαι ασκήσιμη που δεν ασκούμε καθόλου ή ζωγραφική Μπορεί να πει για μία ώρα θα ζωγραφίσω. Τι ωραίο πράγμα που είναι η ζωγραφική και ειδικά όσοι σου πιάνει το χέρι σα και όσοι έχετε ταλέντο, εκμεταλλευτείτε το. Και επίση ακόμη και εμεί, και εγώ που είμαι αντζαμού, γιατί μου είχετε μάθει τη λέξη αντζαμού, υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο αγόραζα ε, αυτά τα, πώς, τα τελάρα, τα, του καμβάδε, και με ακριλικό πάνω έκανα διάφορα έτσι και ήλιο θα ωραία, ξέδιδα. Μπορεί δηλαδή και κάποιο που δεν είναι ζωγράφο να κάνει πράγματα να ξεφύγει. Η Χρήση Χριστάκη, μια φίλη από το κανάλι μου, έχει στείλει αυτέ τι μέρε και έχει φτιάξει ένα σωρό κομψοτεχνήματα, γιατί ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία. Ε, τώρα για το Πάσχα. Έχει ζωγραφίσει κάτι μεγάλα αυγά, ιστορίε αυτά, τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα χρησιμοποιήσει και δημιουργικά στην πορεία. Ή e gaming. Α, εσεί οι νεότεροι έχετε τι κονσόλε παιχνιδιών. Έχετε. Πώ τα λέτε, τώρα θα τα θυμηθώ. Έχετε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζετε μέσω υπολογιστού. Έχετε το, το Xbox, κάποιοι. Άλλοι έχετε... Το, πώς το λένε αυτό που έχουμε εμείς, που έχει ο Λάζαρος δηλαδή. PlayStation. Είτε το PlayStation. Υπάρχουν α, κονσόλες παιχνιδιών καινούριε. και επίσης υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που τους αρέσουν οι αντίγες κονσόλες παιχνιδιών κάτι Game Boy παλιά και τέτοια, οι οποίοι διασκεδάζουν ιδιαίτερα με αυτά. Είναι πολύ ωραία χόμπι αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στο σπίτι. Έτσι λέει ο φίλο, ορίζω μια ώρα για το κάθε ένα και αν επιθυμώ παραπάνω, ανανεώνω τον μετρητή ή προτιμότερο ξεκινώ το επόμενο. Ούτω ώστε να το επιθυμήσει, να το πεθυμήσει, να σου λείψει και να θε αύριο να κάνει κι άλλη γυμναστική, να θε αύριο να κάνει κι άλλο gaming, κι άλλο training. Φυσικά, πατάω πώ, αν πάω τουαλέτα, μιλήσω τηλέφωνο, φάω ή οτιδήποτε άλλο και συνεχίζω. Α, τον έχει στο μετρητή και αν θα σταματήσει τη, τη δραστηριότητα σου, πατά παύση, ούτως ώστε να μην μετράει η ώρα για την ώρα που θα χαζολογήσεις είτε στην τουαλέτα, είτε στην κουζίνα, είτε στο τηλέφωνο, ούτω ώστε να έχει μία ώρα διαβάσματος, μία ώρα γυμναστική, μία ώρα προπόνηση, μία ώρα ζωγραφική, μία ώρα κυπουρική. Συνολικά αν το σκεφτούμε είναι μόνο 5 ώρες, αλλά δεν τις καταγράψω πραγματικά, δεν κάνω τίποτα. Σε μένα λειτουργεί, ελπίζω να βοηθήσει κι άλλους πολλά ηλεκτρονικά εντός εγώ φιλιά. Πάρα πολύ καλή ιδέα του φίλου. Ε, άμα σκεφτεί κάποιο ότι τώρα είμαστε στην καραντίνα, θα πούμε ότι κοιμόμαστε 8 ώρες, αν και κάποιοι κοιμούνται για 9 ώρες και 10 ώρες και πολύ καλά κάνουν, πάρα πολύ καλά κάνουν. Ο καλό ύπνο είναι απαραίτητο για την καλή ψυχική διάθεση και για την ψυχική επιβίωση. Πε ότι κοιμόμαστε 8 ώρε. Δεν θέλουμε μέσα στη μέρα και 2-3 ώρε για τα φαγητά μα και τι τουαλέτε μα. Φυσικά όχι τόσε πολλέ ώρε ώστε να δικαιολογούν την αγορά τόσο πολλών χαρτιών υγεία, λέμε. Δεν θέλουμε και 4-5 ώρε να χαρμανιάσουμε στην τηλεόραση και να βλέπουμε σειρέ ή βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε. Ε, δεν μας μένουν και πέντε ώρες τις οποίες αν τις κάνουμε με τον τρόπο, αν τις διαχειριστούμε με τον τρόπο που προτείνει ο φίλος μας, μπορούμε όντω να έχουμε πέντε ώρες παραγωγικές μέσα στη μέρα. Να σας εξηγήσω ξανά τι εννοεί. Βάζει μία λίστα με πέντε ή έξι δραστηριότητε. Ο καθένας θα επιλέξει τις δραστηριότητες της δικής του Εντάξει, Δηλαδή, αν κάποιου δεν αρέσει το βελονάκι, δεν θα βάλει το βελονάκι σαν δραστηριότητα. Αν κάποιου δεν αρέσει τον gaming, δεν θα βάλει τον gaming ω δραστηριότητα. Το gaming είναι να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια online, διαδικτυακά. Ή και, ή και, με, μόνο σου, αλλά συνήθω τα παίζετε διαδικτυακά αυτά. Γι' αυτό το ξέρω, γιατί λες έλα, λάζαρε να φά και λέει, Όχι, ακόμα δεν τελειώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, διαλέγουμε δραστηριότητε που μα αρέσουν, και τις χρονομετρούμε μία ώρα την καθεμία. Α, έτσι διανέμουμε μέσα στις ώρες που έχουμε που είμαστε μέσα στο σπίτι και δεν έχουμε τι να κάνουμε, τις διανέμουμε ούτω ώστε να κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες και ούτω ώστε να βγάλουμε και δουλειά και να βγάλουμε και όφελος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο για το mail σου, εξαιρετικό. Επίσης για μας τις μαμάδες και τις συζύγους και τις οικοκυρές και τους οικοκυρούς, αυτοί που μαγειρεύουν, τι λέτε, να βάζουμε και μία ώρα μόνο για το μαγείρεμα, να μην μαγειρεύουμε περισσότερο από μία ώρα ή χαλάλι τους να τους μαγειρέψουμε και δύο ώρες. Φιλιά!